έτσι, η αίθουσα καλά. Νομίζω ότι έχουμε μια καλή συγκέντρωση. Ναι. Μπαίνοντας, ένας σύντροφος μου είπε, λέει, έχουμε μείνει λίγοι και καλοί. Λοιπόν, σύντροφοι, δεν έχουμε μείνει λίγοι και καλοί. Τα μηνύματα από όλη την Ελλάδα είναι το ίδιο. Γινόμαστε κάθε μέρα και περισσότερο. Γιατί είναι η ώρα τη δικαίωση. Και την δημαγωγία του ΣΥΡΙΖΑ και της δεξιάς. Και τώρα τα ψέματα έχουν τελειώσει. Δώσαμε μια μάχη εναντίον της άκρα της δημαγωγίας και του παραλογισμού. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς βλέπετε τηλεόραση, φαντάζεστε όπως και εγώ οι περισσότεροι. Είδατε σήμερα το πρωί τηλεόραση. Βγήκε στις τηλεοράσεις μια παλιά συντρόφισσα, η κυρία Τσάκρη. Τη θυμόμαστε. Και τι είπε. Πρέπει να βγαίνει, να μιλάει. Είμαστε, εμείς είμαστε ανοιχτό, υπέρ του ανοιχτού διαλόγου. Είπε, το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία καταστρέψατε τη χώρα. Η κυρία Τσάκρη, η οποία ήταν υπουργός του Πασόκ, και μου θύμισε την άλλη βουλευτήνα της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Κουντουρά, που είχαμε βγει προχτές μαζί σε μια τηλεόραση. Είναι βουλευτήνα της Νέας Δημοκρατίας από το 2004. Και είπε, 40 χρόνια η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ καταστρέφουν τη χώρα. Λοιπόν, με αυτούς τους ανθρώπους έχουμε να κάνουμε. Ανθρώπους έξω από κάθε λογική. Και αυτός ο παραλογισμός επικράτησε στη χώρα. Είμαστε 6 χρόνια σε μια βαριά κρίση. Τι έχουμε κάνει αυτά τα 6 χρόνια, το έχουμε αναλογιστεί. Πηγαίνουμε στην 5η εκλογική αναμέτρηση. Προσθέστε 2 αναμετρήσεις εκλογικές για τους Δήμους, μία για τις ευρωεκλογές, μία για δημοψήφισμα και 4 πρωθυπουργούς και μετά να αναρωτηθούμε όλοι μαζί γιατί δεν βγήκαμε από το μνημόνιο. Έχουμε καταφέρει μόνοι μας να βγάλουμε τα μάτια μας. Και το μόνο αισιόδοξο μήνυμα που υπάρχει σε αυτές τις εκλογές είναι ότι τα ψέματα τελείωσαν. Το Ζάπιο 1 και το Ζάπιο 2 τα θάψαμε, θυμόσαστε, μετά τις προηγούμενες εκλογές. Τώρα θα έχουμε το σκίσιμο του μνημονίου, τη διαγραφή του χρέους, τη 13η σύνταξη, την αύξηση του φορολόγιου του ορίου, το κατώτατο μισθό. Όλα αυτά ξεχάστηκαν. Αυτά τα ψέματα που είπε ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν τελειώσει. Και μη μας κοροϊδεύουν ότι τώρα τα καταλάβανε. Γιατί βγήκε ο ίδιος ο κύριος Τσακαλώτος, τον θυμόσαστε. Και είπε, μα εγώ σας τα είχα πει, λέει, όταν φτιάχναμε το πρόγραμμα. Και τι του απάντησαν, όχι συντροφή, μην τα λες, γιατί θα χάσουμε ψήφους. Είπανε συνειδητά ψέματα στον ελληνικό λαό και τώρα τα λούζονται. Και καλώς τα λούζονται. Βέβαια, το αποτέλεσμα. Το πληρώνουμε όλοι. Περάσαμε 6 μήνες όπου η οικονομία πήγε από το κακό στο χειρότερο με μια διαπραγματευτική τακτική του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ήταν βέβαιο ότι θα μας βάλει σε τραγικό, θα μας φέρει σε τραγικό αδιέξοδο. Θυμόμαστε. Υπογράφουμε μια πρώτη συμφωνία το Φεβρουάριο και μετά αρχίζουν να τραβάνε τα προθεματικά από τα ταμεία. Να πηγαίνει ο κύριος Βαρουφάκης και να κάνει σόου με τα πουκάμισα έξω και να παρατείνει μια διαπραγμάτευση η οποία την ώρα που η χώρα βυθιζόταν σε ύφεση. Και φτάσαμε στο αποκορύφωμα, ενώ μας διαβεβαιώνανε και έβγαινε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και έλεγε ούτε εκλογές, ούτε δημοψήφισμα, ούτε μνημόνιο, να κηρύξουν αυτό το τελείως παράλογο δημοψήφισμα, να κλείσουν οι τράπεζες. Να αυξηθεί η ανεργία μέσα σε μέρες, κατά δεκάδες χιλιάδες νέους άνεργους, να σταματήσει όλη η οικονομία και βέβαια τελικά να αναγκαστούμε να υπογράψουμε τρίτο μνημόνιο, πολύ χειρότερο από οποιαδήποτε άλλη λύση μπορούσαμε να είχαμε δώσει. Υπάρχει μια φιλολογία βέβαια από το ΣΥΡΙΖΑ ότι ξέρετε, λέει, αυτό το μνημόνιο είναι ελαφρύτερο. Δηλαδή, μπορούμε να διαλέξουμε μεταξύ του πρώτου και του τρίτου να πάρουμε το ελαφρύτερο. Όχι. Αυτό το μνημόνιο είναι το πρώτο μνημόνιο, το δεύτερο μνημόνιο και το τρίτο μνημόνιο μαζί. Είναι επιπλέον στα όσα έχει υποφέρει ο ελληνικός λαός, του προσθέτουμε καινούργια βάρη. Και βέβαια δεν είναι συγκρίσιμα μνημόνια. Γιατί όταν ανέλαβε το Πασόκ μόνο του τότε, και πρέπει να το θυμίζουμε πάντα αυτό, έτσι. Μετά τον κύριο Καραμαλή, ο οποίος είχε καταφέρει μέσα σε 2 χρόνια να αυξήσει το χρέος στα ελλείμματα και να βάλει την οικονομία σε έγκριση, παρότι ξόδευε λεφτά, όταν ανέλαβε το Πασόκ, είχαμε πρωτογενές έλλειμμα 24 δισεκατομμύρια. Δηλαδή,
Ξεχάστε το χρέος, ξεχάστε τους στόχους. Κάθε χρόνο έπρεπε να βρίσκουμε 24 δισεκατομμύρια για να πληρώνουμε μισθούς, συντάξεις, τα νοσοκομεία, τους αγρότες. Αυτά ήταν κάθε χρόνο καινούριο χρέος. Και όλο το έγκλημα έφτανε τα 36 δισεκατομμύρια και η οικονομία ήταν πάλι σε ύφεση. Και αναγκαστήκαμε εκεί να πάρουμε μέτρα. Και όταν ανέλαβε ο κύριος Τσίπρας, παρέλαβε μια οικονομία με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης μετά από 5 χρόνια. Γιατί να το σεβαστεί αυτό το πράγμα, το κατέστρεψε. Και πάμε για ύφεση φέτος. Με μειούμενη ανεργία λίγο, αλλά έχει αρχίσει να κινείται. Και βέβαια πρωτογενές πλεόνασμα. Πώς νομίζετε ότι άντεξε η οικονομία όλους αυτούς τους 6 μήνες? Από τα λεφτά αυτά τα οποία είχαν μαζευτεί. Και έρχεται τώρα και λέει, α, όχι, λέει, είναι ελαφρύτερο. Είναι ένα μεγάλο ψέμα. Λέει κι άλλο ένα ψέμα. Λέει, α, όχι, δεν φορτώσαμε το χρέος, λέει. Όχι, αυτά είναι ανακύκλωση παλαιού χρέους. Λοιπόν, δεν λέει ότι θα προσθέσεις στο χρέος 25 δισεκατομμύρια τα οποία θα ξοδέψουμε για να ανακεφαλαιοποιήσουμε τις τράπεζες ξανά για τρίτη φορά. Έτσι, για τρίτη φορά θα το κάνουμε. Και βέβαια έχει αφήσει μηξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου ίσως κοντά 16 δισεκατομμύρια. Αυτά είναι καινούριο χρέος. Δεν είναι το παλιό. Και λένε ψέματα γιατί ακριβώς δεν τολμούν να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Έχουν αποκτήσει μια νοοτροπία, ξέρετε, ότι είναι διαρκώς το θύμα. Μου θυμίζουν το ποίημα του Βάρνουλη, της Μοιραίος. Λέει, πώς το λέει, φταίει η κοινωνία που μας μισεί, φταίει η Ευρώπη που μας μισεί. Δεν λένε ότι φταίει το κακό το ριζικό του, το κακό του στο κεφάλι και το κακό κρασί. Πάντα τα ρίχνουν στους άλλους. Και λένε, δεν κλείσαμε εμείς, λέει, τις τράπεζες. Έτσι, το έχει πει και αυτό ο κύριος. Δεν κλείσαμε εμείς τις τράπεζες. Τις έκλεισε η Ευρώπη. Κοιτάξτε τι λέει. Από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε, πήγε και υπέγραψε ο ίδιος, μετά τη συμφωνία του Φεβρουαρίου, την επέκταση του προγράμματος μέχρι την 30η Ιουνίου. Αυτό το πρόγραμμα ήταν η προϋπόθεση για να δίνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα λεφτά στις τράπεζες. Γιατί ξέρετε, έχουν φύγει καταθέσεις και όλα αυτά τα χρήματα που κινείται η οικονομία είναι δανεικά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ο ίδιος υπέγραψε μέχρι την 30η Ιουνίου. Και πήγε και κάνει το δημοψήφισμα μετά το τέλος του προγράμματος. Και λέει ότι δεν ήξερε ότι θα κλείσουν οι τράπεζες. Προκαλώντας τέτοιο πανικό που θυμόμαστε πώς φεύγανε τα δισεκατομμύρια τις καταθέσεις. Αυτό έκλεισε τις τράπεζες. Ότι δεν μπορούσαν να μείνουν ανοιχτές γιατί φεύγανε τα δισεκατομμύρια. Γιατί ο κόσμος είχε πανικοβληθεί και έβγαζε τα λεφτά του. Και δεν έχει καταλάβει. Και κάτι ακόμη. Ότι όταν γίνεσαι πρωθυπουργός δεν είσαι πρόεδρος των 15 μελών σου. Όπως ο γιατρός έχει την ευθύνη για την υγεία του ασθενούς, έτσι και ο Πρωθυπουργός έχει την ευθύνη για την κατάσταση της χώρας. Πρέπει να προβλέπει και πρέπει να το προβλέψει. Το είχε πει ο κύριος Βαρουφάκης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα μας κλείσει τις τράπεζες. Έπρεπε να το προβλέψει. Αυτό είναι το στοιχειώδες. Και στο στοιχειώδες καθήκον του ο κύριος Τσίπρας απέτυχε. Και τώρα ζητάει και δεύτερη ευκαιρία. Αυτό το κλείσιμο των τραπεζών βέβαια. Ήταν το τελικό χτύπημα για την οικονομία. Μπροστά μας έχουμε την προοπτική της ύφεσης, έχουμε αυτό το δύσκολο μνημόνιο και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ το μόνο που ακούμε και πια νομίζω σε όλους μας προκαλεί έτσι μια αίσθηση χλιαρότητας είναι ότι δεν τα υπολογίσαμε σωστά. Νομίζαμε ότι θα μας δώσουν λεφτά οι Ρώσοι, οι Κινέζοι, δεν ξέρω γιατί τη Βενεζουέλα το έχουν εγκαταλείψει λίγο, και ότι θα τρομάξει η Ευρώπη μπροστά στην απειλή μας για το Brexit και θα κάνει πίσω. Αν είναι δυνατόν ένας πρωθυπουργός σήμερα στην Ευρώπη να πιστεύει, να πέφτει τόσο πολύ έξω στις εκτιμήσεις του και να ζητάει και να ξαναρχίσει πρωθυπουργός. Και δεν είχε καταλάβει ότι, ξέρετε, την Ευρώπη την παρουσιάζουν ο κακός ο δαίμονας, ο οποίος μας επιτίθεται συνέχεια. Και νομίζω ότι για μας είναι πλέον φανερό ότι η Ευρώπη είναι ένα πεδίο στο οποίο συγκρούονται συμφέροντα, αλλά είναι πολύ απλοϊκή αυτή η σκέψη ότι είναι κάποιοι κακοί που συνωμοτούν εναντίον μας. Δεν είχε καταλάβει το πολύ απλό ότι αν όπως αυτός δεν θέλει να υποστεί μια ήττα που θα τον εκθέσει το εκλογικό του σώμα, κατάφερε να την υποστεί, έτσι και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι δεν πρόκειται ποτέ να δεχθούν μπροστά σε έναν εκβιασμό να υποχωρήσουν.
Μπορούσε να έχει κλείσει τη συμφωνία πολύ νωρίτερα, όπως ήταν η προοπτική όταν ήταν η προηγούμενη κυβέρνηση, να πάμε στην προληπτική γραμμή. Θα είχαμε το μέλι χαρτούμενο ήταν 1%. Είχαμε διαφωνία για άλλο 1%. 2 δισεκατομμύρια. Καλό, όχι. Θα θέλαμε να μην έχουμε ούτε 2 δισεκατομμύρια χρέη. Αλλά θα είχε μέτρα. Αλλά θα είχε αποφύγει αυτό το μνημόνιο, το οποίο για την επόμενη διετία προβλέπει 14 δισεκατομμύρια πρόσθετα μέτρα. Αυτό είναι το κόστος που πληρώνουμε σήμερα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Και βέβαια τώρα έχουν αλλάξει το πάλι, έτσι. Δεν έρχονται να μας πούνε, ελάτε να διαγράψουμε να ασκήσουμε το μνημόνιο, δεν μπορούν να το πούνε αυτό το πράγμα. Προχθές στο debate ήταν πολύ σαφής. Θα εφαρμόσουμε το μνημόνιο. Και μετά θα δούμε αν θα κάνουμε και ποια ισοδύναμα μπορούμε. Τώρα λοιπόν έχουμε δει το καινούριο παραμύθι, λέει ότι εμείς είμαστε το νέο και οι άλλοι είναι το παλιό. Αναρωτιέμαι, και είπε και το άλλο, λέει, επειδή εμείς είμαστε υπέρ της μεγάλης συμμαχίας στην κυβέρνηση, λέει, δεν θα κάνουμε παραφύση συνεργασίες. Και με τον κύριο Καμένο θεωρεί ότι είναι προνομιακό συνομιλητής του. Δηλαδή δεν κάνει συνεργασία με τη δεξιά, κάνει με την ακροδεξιά. Αυτό έχει καταφέρει ο κύριος Τσίπρας. Και έχει αρχίσει και όλη αυτή την περίφημη ιστορία με τα σκάνδαλα. Εντάξει, δεν θέλω να πω στα νέα αυτά που τον κύριο Φταμπουράρη μου είπε ο υποψήφιός μας ότι το μόνο έργο, λέει, στην περιοχή το οποίο συνεχίζει να κινείται είναι το έργο που είχε αναλάβει η εταιρεία του κ. Φταμπουράρη. Όλα τα άλλα έχουν παγώσει. Τυχαίο φαντάζομαι, θα είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει μέσα μου απλώς δείχνει μια υποκρισία. Ξέρετε, να κατηγορείς όλη την χώρα ότι υπάρχουν κρατικοδία και εργολάβοι, και τελειώσει είναι να είσαι ένας κρατικοδίαιτος εργολάβος. Έχει μια υποκρισία. Απ' τη λίστα Λαγκάρντ, την οποία τελευταία έχουν κάνει σημαία, ο ίδιος ο κύριος Νικολούδης, ο υφυπουργός, παραδέχτηκε ότι δεν έχουν πάρει τίποτα και ότι ήταν αλλιώς τα πράγματα από ό,τι τα φανταζόντουσαν. Όπως αλλιώς ήταν τα πράγματα και στην περίφημη ιστορία της φοροδιαφυγής. Ήμουν σε μια συζήτηση πριν από τις εκλογές του Ιανουαρίου με τον κύριο Παπαδημούλη, ο οποίος του λέγανε πώς θα χρηματοδοτήσετε. Κατά το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, στον πρώτο χρόνο θα ρίχνανε 3 δισεκατομμύρια για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Τότε δεν τα πήγατε αυτά τα λεφτά, λέει, για τη φοροδιαφυγή. Του λέω, πώς θα τα πάρετε από τη φοροδιαφυγή. Έχετε κανένα μέτρο για τη φοροδιαφυγή. Λέει, είναι πολιτική βούληση. Καλά, του λέω, ένα μέτρο, ένα έχετε να. Πώς θα πάρετε από τη φοροδιαφυγή. Δεν είχαν κανένα βέβαια. Ο κ. Νικολούδης, όταν βγήκε αυτή η κυβέρνηση, είπε ότι μέχρι τον Ιούνιο θα έχουμε πάρει 2,5 δισεκατομμύρια από τη φοροδιαφυγή. Ξέρετε πόσα πήραμε. Μηδέν. Ξέρετε από τι άλλο πήραμε. Μηδέν. Από το ΕΣΠΑ. Καταφέραν και αυτό το πράγμα. Να μην πάρουν καθόλου χρήματα από το ΕΣΠΑ. Μοιραία ήταν, η κατάληξη ήταν γνωστή σε όλους μας από την πρώτη μέρα που αναλάβανε αυτή την διακυβέρνηση. Έχουν αρχίσει λοιπόν όλη αυτή την ιστορία των σκανδάλων και επειδή έχουν μπλέξει με τον κύριο Καμένο, βέβαια, έχει πάλι βγάζει λίγο γέλιο. Ο κύριος Καμένος, επειδή έχει μάθει να κατηγορεί σκάνδαλα, τώρα κατηγορεί για σκάνδαλα τη ζωή Κωνσταντοπούλου, το που λέει ότι έχει μετέα υποβρύχια, τον κύριο Βαρουφάκη που είναι υπηρέτη των ΦΑΤΣ. Σε λίγο θα παγωθούν μεταξύ του. Γιατί δυστυχώς, φίλοι από τη Μάρα, δεν το λέω για εσάς, αλλά στην αριστερά όταν αρχίζουν εμφύλιο, εκεί σκοτώνονται μέχρι τέλος και έχουν μπει σε ένα τέτοιο εμφύλιο. Και προσωπικά δεν είμαι βέβαιος ότι θα μακροημερεύσει ο ΣΥΡΙΖΑ εάν συνεχίσει αυτό το δρόμο. Αυτά λοιπόν είναι τι έχουμε μπροστά μας. Τι έχουμε παραλάβει μάλλον, με ποιους όρους πάμε σε αυτές τις εκλογές. Και μπροστά μας έχουμε ήδη μία πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Νομίζω ότι πρέπει να ξεφύγουμε λίγο από την εικόνα της αντιπαράθεσης και να προσπαθήσουμε να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Είμαστε στον έκτο χρόνο μιας κρίσης η οποία έχει δοκιμάσει όλο τον ελληνικό λαό. Έχουμε πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωπους οι οποίοι για πάρα πολλά χρόνια, και αυτό είναι και δική μας ευθύνη, έτσι, και έχει σημασία να το λέμε αυτό. Χωρίς την παραμικρή βοήθεια από το κράτος. Έχουμε απέναντι μας μια Ευρώπη η οποία μπαίνει σε μια πολύ μεγάλη κρίση. Το μεταναστευτικό δεν είναι ένα πρόβλημα που θα περάσει αύριο το πρωί. Το μεταναστευτικό θα δοκιμάσει τη συνοχή της. Σήμερα βγήκε ο Πρωθυπουργός της Τσεκοσλοβακίας από ό,τι άκουγα στο ραδιόφωνο και είπε: εμείς δεν θα εφαρμόσουμε ακόμη μια πάλι απόφαση διάσωσης της κορυφής.
δυνατότητα τέταρτου μνημονίου δεν έχουν και δεν υπάρχει. Πρέπει με κάθε τρόπο να πετύχουμε. Πιστεύω ότι εμείς μπορούμε καλύτερα από όλους να συμβάλλουμε στο να επιτευχθεί. Γιατί? Γιατί έχουμε περάσει 5 χρόνια το πιο σκληρό τεστ που έχει περάσει ποτέ κομματικός σχηματισμός. Αντέξαμε, σηκώσαμε το βάρος ευθύνης, δεν λυγίσαμε, είπαμε πάντα την αλήθεια και σήμερα μπορούμε να κοιτάζουμε όλους τους ψηφοφόρους στα μάτια που την ώρα που τους δείξαμε εμπιστοσύνη μας θα τα αποδείχνουν εμπιστοσύνη. Γι' αυτό μεθαύριο την Κυριακή σας καλώ όλοι μαζί να πάμε να ψηφίσουμε, να κάνουμε το ΠΑΣΟΚ για τη Δημοκρατική Συμπαράταξη τρίτη δύναμη, να πάρουμε τη θέση της